όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα άνοιξα την κάμερα λίγο καθυστερημένα, είναι μεσημεράκι. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, ξύπνησα νωρίς το πρωί θα έλεγα. Έλεγα θα ξεκινήσω, αλλά δεν είχα να σας δείξω τίποτα ενδιαφέρον το πρωί. Έκατσα λίγο στον υπολογιστή, είχαμε πιάσει και μια κουβέντα με τον Νίκο. Θα σας πω. Αυτά! Οπότε την ανοίγω τώρα, που θα ξεκινήσω να κάνω 2-3 δουλίτσες, διότι το σπίτι είναι αναστατωμένο και αυτό μαζί με εμάς. Σήμερα ήθελα να κάνω αρκετά πραγματάκια, μου τα χάλασε ο καιρός, φυσάει, βρέχει καταρακτοδός, φυσάει πάρα πολύ, πετάει και το νερό. Είχα βάλει και ένα πλυντήριο και το είχα απλώσει και τώρα έβαλα την απλώστρα μέσα στο σπίτι και την έχω εδώ πέρα. Ζω ένα δράμα η καημένη γυναίκα. Τέλος πάντων, και τώρα θα αρχίσω να συμμαζεύω λίγο την κουζίνα, όπου πάντα η κουζίνα γίνεται χάλια. Και θέλω να καθαρίσω επίσης και 2-3 σημεία στο σπίτι, τα οποία μου πέταξαν υγρασία και κάνανε μούχλα και έχω πάθει σοκ. Διότι εντάξει, το ένα σημείο το ήξερα ότι θα μου το κάνει, γιατί μου το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Και το καθαρίζω ρε παιδί μου, το έχω στο νου μου, βάζω και τον αφυγραντήρα μέσα στο δωμάτιο, μου το κάνει κρεβατοκάμαρα σε μια γωνία. Τώρα μου το έκανε εδώ πέρα και στο σαλόνι το γυαλότουβλο. Εκεί που το παραθυράκι το ωραίο το διακοσμητικό. Και δεν με αρέ καθό. Και θέλω τώρα να πάω να το καθαρίσω γιατί φαίνεται χάλια. Χάλια, χάλια, χάλια. Και θέλω να το καθαρίσω. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να τη μυρίζω τη χλωρίνη και το μόνο πράγμα που βοηθάει σε αυτό το στη μούχλα είναι η χλωρίνη. Υπάρχει και ένα σπρέι που λέγεται αντιμουχλικό και το πετάς και καθαρίζει. Μυρίζει 3 χειρότερα, έχω να πω. Anyway, τέλος πάντων, αυτά μου τα έκανε πάντα η μαμά. Να είναι καλά η μαμά. Πάντα όταν είχα θέμα με τη μούχλα, μου το καθάριζε η μαμά η Λίτσα. Τι να κάνω τώρα χωρίς εγώ τη μαμά τη Λίτσα, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να το κάνω μόνη μου, γιατί η μαμά η Λίτσα έχει και τις δικές της τις δουλειές, φτιάχνει και το σπίτι της και ζορίζεται. Οπότε, πάω να ξεκινήσω, να καθαρίσω. Έχω βάλει ένα πλυντήριο, γι' αυτό το ακούτε και κάνει θόρυβο. Ένα πλυντήριο πιάτων. Τι άλλο, αυτά. Δεν έχω τίποτα να σας δείξω σήμερα. Καθαριότητα θα δείτε λίγο, σημάζεμα θα δείτε λίγο. Τον Νίκο θα δείτε λίγο που, σε λίγο που μου είπε ότι θέλει να συμμαζέψει το δωμάτιό του. Αν το πιστέψετε εσείς, το πιστεύω κι εγώ. Και θέλει, λέει, να συμμαζέψει το δωμάτιό του και να το ξεσκονίσει και να το καθαρίσει. Τώρα τι θα κάνει δεν ξέρω. Πάντως το ραφάκι του που έχει πάνω τα πράγματα θα είναι τίνκα στη σκόνη. Εγώ δεν το αγγίζω, μου το έχει απαγορεύσει άλλωστε. Μην του τραβήξω και κανένα καλώδιο. Γιατί εγώ όταν θα το πάρω απόφαση και θα πάω να το αγγίξω, θα πετάξω όλα πέρα, θα το καθαρίσω και μετά θα έρθει και θα μουρμουρίζει. Δεν κάθομαι εγώ τώρα να τα βγάζω ένα-ένα, τα ξεσυνδέω και μετά να τα ξανασυνδέω. Δεν ξέρω άλλωστε. Αυτά. Να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι κάτω από το βίντεο με τις προτάσεις μας για τα δώρα, για τα αγόρια και τα κορίτσια, κάνατε τα σχόλιά σας, είπατε τα όμορφα σας λόγια, μας κάνατε να νιώσουμε υπέροχα, μας είπατε παρουσιαστές, μας είπατε πολύ όμορφα λόγια. Εγώ τα βλέπω και χαμογελάω, θα τα διαβάσουμε και σε λίγο. Φυσικά η έκπληξη ήταν για ακόμα μία φορά ο Νικολής, ο καναλάρχης, ο οποίος τον έχετε κάνει πρωθυπουργό, τον έχετε κάνει ηγέτη, τον έχετε κάνει παρουσιαστή, στα ρούμπα, fashion icon, τα πάντα τον έχετε κάνει. Δεν έχει μείνει τίτλος για τίτλος να μην τον έχει πάρει. Πάμε να τον κάνουμε όπου να είναι και στα ρελάς. Τέλος πάντων, είπατε ότι να του δώσω στήλη στο κανάλι και να κάνει μια θεματολογία με τα τεχνολογικά, έτσι να σας λέει τις ιδέες του και τις προτάσεις του και τα αγαπημένα του κτλ. Κτλ. Παιδιά, εγώ τα βλέπω τα ταλέντα που έχω στην οικογένεια. Γιατί, εντάξει, το αλφα είμαι εγώ. Αναστασία, Ανδρεδάκη, είμαι αλφα-αλφα. Δεν θα το κρύψω με ναι, άλλωστε. Οπότε, το αλφα είμαι εγώ. Έχω δει όμως και τα άλλα δύο αστεράκια που λάμπουν στην οικογένεια. Λάμπουν λιγότερο βέβαια. Τα έχω δει. Εγώ τους το λέω. Το ένα είναι η μαμά η Λίτσα, η οποία το κατέχει με το θέμα μαγειρική, κουζίνα, έτσι, ζαχαροπλαστική, όλα αυτά τα έχει και το θέλει και της αρέσει και ασχολείται και ό,τι κάνει, το κάνει τέλεια. Σας έχω εξηγήσει για ποιο λόγο είμαστε και έτσι τρώφαν τα παιδάκια. Δεν μας αφήνει σε ησυχία και η κυρία Λίτσα. Οπότε ναι, τώρα από την άλλη το έχω δει και το ταλέντο του Νικολή, αγαπάει την τεχνολογία, του αρέσουν όλα αυτά που αρέσουν στα αγόρια γενικότερα, θα το πω έτσι. Οπότε το βλέπω ότι μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
Εγώ μπορώ να δώσω χώρο στα νέα ταλέντα. Είμαι τέτοιος άνθρωπος, μπορώ να βοηθήσω, να στηρίξω, αλλά μέχρι ένα όριο. Η κεντρικιά είμαι εγώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσει κανείς. Λοιπόν, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκινάω να συμμαζεύω με την κοτσίδα μου, την οποία μου είπατε ότι σας αρέσουν τα μαλλιά μου κάτω και εμένα, γιατί έχουν μακρύνει τώρα και τα χαίρομαι, αλλά η κοτσίδα αυτή είναι απαραίτητη, γιατί καθαριότητα με κάτω το μαλλί δεν κάνεις. Οπότε έκανα την κοτσίδα την πρόχειρη και ξεκινάω, έχω βάλει και τα πρόχειρά μου, διότι θα χρησιμοποιήσω και χλωρίνη και μπορεί να μου πεταχτεί και να με κάνει χάλια. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν θέλετε κάντε ένα follow στο Instagram, σας το υπενθυμίζω, γιατί θα έρθει διαγωνισμός και γενικότερα έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Και ακολουθήστε με αν θέλετε στο Instagram, κάντε μια εγγραφή εδώ στο κανάλι, πατήστε ένα like, κάντε μια κοινοποίηση στο βίντεο, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Και σίγουρα να μου κάνετε σχόλια, να μου λέτε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας. Γιατί είστε πάρα πολύ έξυπνοι και μου λέτε πάρα πολύ ωραίες ιδέες και οι προτάσεις σας με βοηθάνε πάρα πολύ στο να σκεφτώ και να μου κάνετε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, πώς να το πω, τώρα μου δώσετε το κίνητρο και την έμπνευση για να σκεφτώ κάτι κι εγώ για να κάνω, γιατί ένας άνθρωπος είμαι και εγώ, κολλάω κάποιες φορές, ωραία, αυτά. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σας άρεσαν οι προτάσεις μου για τα δώρα, σας άρεσε ο τρόπος που σας τα είπε και που σας τα έδειξα. Εύχομαι και του χρόνου πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να έχω πιο πολλά πράγματα να σας δείξω και να έχω και κάποια μέσα στο σπίτι, ενώ να έχω προλάβει να έχω πάρει κάποια πράγματα. Φέτο δεν πήγα στα μαγαζιά, δεν είδα καθόλου τέτοια χαρά. Είναι και η γιορτή μου, το λέω και το ξαναλέω, στις 22 του Δεκέμβρη και μου λέει η γιαγιά η Φανιό, τι θέλεις παιδί μου να σου πάρω, να πάμε παιδί μου στα μαγαζιά να σου ψωνίσω, να πάρεις ένα ρουχαλάκι. Μωρή γιαγιά, πώς θα πάμε στα μαγαζιά, κλεισμένοι θα μας έχουνε, τι θα κάνω. Το θωρώ το ρουχαλάκι να μην έρχεται, διότι εγώ από τέντερ δεν ψωνίζω. Φοβούμαι γάρ, μη δεν μου κάνει και δεν το κάνω, όχι. Τέλος πάντων δεν πειράζει, το θα ανοίξουμε, θα περιμένω να πάρω τα καινούρια, θα μου πεις πού θα τα βάζεις κοπελιά μου μέσα στο σπίτι, θα τα βάζεις τα καινούρια. Όχι, θα κάνω την υπομονή και όταν θα ανοίξαμε θα φιωφιοριστώ να πάω για έναν καφέ σαν να πηγαίνω στα μπουζούκια. Ωραία, να μου βγει και εμένα το άρτη, γιατί φέτο δεν έχω βάλει τίποτα πουθενά και δεν έχω πάει και πουθενά. Επίσης, περιμένετε τώρα, έρχεται μακιγιάζ με γκλίτερ χριστουγεννιάτικο, γιατί αν δεν φορέσουμε γκλίτερ τις γιορτές μέσα στο σπίτι, γιορτές δεν θα γίνουν. Γκλίτερ και κόκκινο κραγιόν. Λοιπόν, θα σας κάνω μακιγιάζ πέρα από την πλάκα και δύο να είστε στο σπίτι και τρεις να είστε και τέσσερις και πέντε όσοι κι αν είσαστε, να κάνετε τις γιορτούλες σας βαμμένη και φτιαγμένη και στολισμένη. Τι να κάνουμε, δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε έξω, τα βάλουμε μέσα στο σπίτι. Δεν πειράζει. Τα ρούχα πρέπει να τα φορέσουμε τα καλά μας, να βαφτούμε, να φτιάξουμε λίγο το μαλλί, να περάσει όμορφα ημέρα. Είδατε εγώ στη γιορτή του Νίκου τι έκανα. Στολίστηκα, ντύθηκα, βάφτηκα, έφτιαξα το τραπέζι μου, το όστρωσα. Ήρθε η μάνα μου με την πιτζάμα, ήμουν εγώ με το φουστάνι. Δεν είχαμε επικοινωνία, έπρεπε να τους στείλω μία πρόσκληση και να τους πω ότι το τραπέζι έχει και dress code, να ντυθείτε σαν τους ανθρώπους. Αλλά δεν τους το έστειλα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα έχω στείλει πρόσκληση, θα τους πω βάλτε τουλάχιστον τα καλά σας και ανεβείτε πάνω. Μπας και σε δείξω και σε ένα κουκλίτσα μου, γιατί το κοινό σου σε θέλει. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω πότε θα φανεί. Γελάει, βλέπετε τα σχόλια ότι τι θέλετε. Και είδε και το σχόλιο αυτό που μου είπε μια κοπέλα που ξεχνάω τώρα το όνομα, πρέπει να το δω. Ότι θα φαρμακωθεί, αν δεν δει τη μαμά τη Λίτσα, μη φαρμακωθείς, θα την δεις, την επίθω, το όδο το σχόλιο, γελούσε. Λέω, δεν θα μου φαρμακώσεις το κοινό. Θα δούνε τη μούρ στο τέλος. Λοιπόν, για να δείτε σε ποιον έμοιαζα. Δεν πήρα βέβαια τα μάτια της, διότι έχει πράσινα μάτια. Πήρα τα καφέ του πατέ, αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Όλα τα άλλα τα πήρα. Αυτά, δεν λέω άλλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα ανακοινώσω και τον νικητή για το giveaway που έκανα στο vlog μας day 2. Εσείς βέβαια θα το έχετε δει σίγουρα μέχρι να ανεβάσω το βίντεο, διότι θα το καρφιτσώσω σε σχόλιο την νικήτρια ή τον νικητή όποιος είναι. Θα το κάνω τώρα πιο απόγευμα, θα σας το δείξω άμα έχω ανοιχτή την κάμερα. Αυτά, πάω, σηκώνομαι, δεν λέω άλλα, διότι σήμερα είπε ο Νικολής ότι θέλει να σφουγγαροπανίσει και θα του δώσω αυτή την ευκαιρία αφού το θέλει.
θα του τη δώσω, δεν θα του τη στερήσω. Σήμερα είπε ότι θέλει να καθαρίζει, λέει, το δωμάτιό του, να το φτιάξει, να το συμμαζέψει, να το συγγυρίσει. Εγώ πια είμαι να το στερήσω. Πάω να κάνω κι εγώ τις δουλειές μου για να του δώσω το χρόνο του να συμμαζέψει και αυτό το δωμάτιο. Για να δούμε πόσο αστέρι είναι. Αυτά. Αυτά. Ρε Νικόλη, μήπως να έρθεις εσύ. Πού φτάνεις? Όχι. Ξεβίδωσέ μου αυτό να αμψίσει το νερό, γιατί δεν μπορώ να το ξεβιδώσω. Το πιστεύεις, αν το πιστεύεις, το πιστεύω κι εγώ. Α! Τώρα σκοτωθώ οπωσδήποτε. Έλα. Το ξεβίδωσες! Είσαι θηρίο! Ψήσε το. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να πάρω ένα πανί από εδώ το σετάρι. Η ζωή μου κινδυνεύει. Έλα να το δεις πράγμα. Να πάρω αυτά. Αυτά καλά θα πάρεις. Έχω ποιο να πάρω. Δώσ' μου ένα. Τελικά τη δουλειά την κάνει ο Νικολής, ο Τζιμπάρης, ο Λεβέντης, ο ψηλός ο άντρας. Για πες μου ποιος σκέφτηκε τον παραθυράκι, πρέ. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Είσαι ψηλός, είμαι κοντή, τι να κάνω. Τα κάτω-κάτω θα κάνω εγώ, κάνεις τα πάνω-πάνω. Μα δεν είπα εγώ. Άνοιξε λίγο να το ξεπλύνω. Ξεπλύνε το καλά. Κάνε και εκεί στη γωνία, την άλλη γωνία που φαίνεται. Να, παιδιά, κοιτάξτε τι μου έκανε. Περιμένετε. Αυτό εκεί. Τραγικό. Ποιο να βάλω αυτό? Όχι, το τυχλωρί είναι αυτό, ναι. Βάλω. Σου λέω ποιο σκέφτηκε το παραθυράκι εδώ πέρα. Το παραθυράκι εκεί φτάνει. Το παραθυράκι εδώ πέρα έτσι έπρεπε να γίνει. Ο αρχιτέκτονα το σκέφτηκε. Ποιο είναι ο αρχιτέκτονα? Ο πατέρα μου. Μπράβο. Και τι δηλαδή να μην είχαμε ένα παράθυρο. Μπράβο. Ναι, αλλά είναι κορνίζα μου, Αναστασία. Μπράβο, Νικολή μου. Μπράβο, άντρα μου, Τζιμπάρη, Λεβέντη, Νικολή. Κι άλλο, τρίψει. Δεν έχουμε αυτό, είναι σοβάρο. Δεν πειράζει, α πέσει σοβάστα, θα το βάψουμε, ναι, το παράθυρο. Έχει φύγει χρώμα, δεν γίνεται ότι είναι βρωμιά. Α, ναι, εντάξει. Έχει φύγει χρώμα από εδώ. Θα το φτιάξουμε το παραθυράκι. Αυτά είναι, δεν είναι άλλα. Αλήθεια, και λίγο ακόμα. Πού? Εδώ στη γωνία αυτή εδώ. Πού? Εδώ, να, εκεί, το βλέπω, το μαυριλάκι εκεί. Που εδώ? Ναι. Εσύ τι είπες, το κάνεις αυτό? Δεν το φτάνω. Και για το ξεκίνησες καθόλου. Και πάνω εκεί λίγο, πάλι στη γωνία εκεί. Ναι, εδώ είναι. Όχι, φεύγει, να το. Κάθε φορά που το τέτοιο φεύγει κάτι. Αυτό δεν φεύγει. Φεύγει. Αυτό δεν φεύγει. Εντάξει, φτάνει. Λείπει χρώμα. Ναι, και κάνει και λίγο εδώ το πιχάκι, να πάει προς τα έξω. Το πιχάκι. Ναι, εκεί, εδώ από τη γραμμούλα. Να το, αυτό, είδες, έτσι είσαι λίγο. Ωραία. Βάλε μου το σφουγγάρι στο νερό, σύντσε, ξάμε τα υπόλοιπα. Τώρα θέλει παίξει με νερό. Τώρα θα το καθαρίσω εγώ, δεν χρειάζεται, όχι, θα το αφήσουμε με το χλωρινάκι. Θα ξασπρίσει αυτό. Μπράβο, Νικολή! Μπράβο, άντρα, ντερντιλή! Μου χρωστάζει ένα καλό γεύμα. Ένα πιτόγερο θα σου πάρω μια μέρα. Έλα. Πότε? Μια μέρα, δα, τώρα βρέσει. Δεν μπορούμε να φωνάξουμε τον τηλιδερά να βρασιό καημένο, τον λυπάσαι. Μα έτσι δεν είναι εδώ. Θα έρθει η μωρά, θα έρθει. Για 15 πίτες μπορεί να είσαι. Εντάξει, και εμείς πόσο θα πάρουμε, ένα δύο. 15 θα πάρουμε. Κάμε και ένα, εσύ πάρει και 25. Τι για να πείτε τα πουτσούλια σου πριν εδώ. Μια μπίτα θα σου πάρω να φάσει. Για να κάνεις τα μπουτσουνιά σου, α! Άμε να πας να συμμαζέψεις το δωμάτιό σου. Για να κάνεις τα μπουτσουνιά σου, α! Άμε να συμμαζέψεις το δωμάτιό σου, στην Ταχάρο. Το είπε σήμερα στα κοπέλα, να το είπα. Θα πας να συμμαζέψεις. Πώς είσαι έτσι? Πετούνε λίγο τα μαλλιά σου, η μπλούζα σου, είσαι. Πού είδε να πάθες? Σαν να είμαι από φασαρία, ε. Σαν να σε έχουν δει, δεν σε έχω αγγίξει σήμερα. Έπαιξα. Αλλά έδωσε κιόλας. Αλλά έδωσε κιόλας. Να ρωτώ να είμαι καλύτερα. Ναι, πολύ καλός είσαι. Θα με κουρέψεις, ρε. Όχι σήμερα. Έχουμε πολλές δουλειές σήμερα. Καθαρίσουμε μια ώρα το σπίτι, το συμμαζέψαμε. Ναι, εντάξει. Άντε. Νικολή, πάρε τελικά αυτό, δεν με βολεύει καθόλου. Εδώ ήταν μόνο ψηλά, εκεί τώρα τα σημεία όχι, τα φτάνουν. Όχι, μέσα, θα το χρειαζόμαστε στο δάχτυλο. Όχι, φτάνουμε εκεί πέρα. Κλείσε το κιόμα. Φτάνουμε ή φτάνω. Φτάνουμε. Φτάνουμε ή φτάνω. Φτάνουμε και οι δύο. Α, και οι δύο, εντάξει. Θα με βοηθήσεις κι εσύ.
Όχι. Εσύ είσαι καλός, μωρέ. Εσύ είσαι καλός. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει σοβαρή καθαριότητα. Μπράβο, Νικόλη μου. Α, τώρα θα συμμαζέψω εγώ την κουζίνα. Και μετά που θα είναι για να φτιάξουμε την κρεβατοκάμαρα. Γιατί σήμερα θα φτιάξουμε την κρεβατοκάμαρα. Αυτό το φτιάξεις. Ναι, τώρα θα το φτιάξω αυτό. Να κοιτάνεις. Ναι, δεν είμαι τόσο κοντή. Αν νόμιζα ότι παντρεύτηκα στο μπουφάκι. Καλά. Καλά. Δεν θα τα πάμε ναι καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Το θωρόγο να γίνεται. Το θραψικό. Και εγώ το βλέπω. Έρχεται. Τα 40 είναι εδώ. Σου μιλάνε. Τα δικά σου τα 40, τα δικά μου.
Λοιπόν, παιδιά, έκανα μια αλλαγή. Έβαλα αυτά εδώ πέρα, τα στόλισα, έβαλα τις κουπίτσες μου. Και εδώ πέρα έκανα μια γωνίτσα που κάνουμε τον καφέ μας. Και έβαλα και σε αυτά τα δύο σοκολάτα, κακάο, όπως το λένε, για να κάνουμε σοκολάτα. Οπότε έχουμε εδώ τους δύο καφέδες, τη ζάχαρη και τις σοκολάτες μας. Και εδώ είναι οι κούπες μας και δεν ταιριάζει να είναι έτσι όλα εδώ μαζεμένα. Εδώ έχω πάντα το λάδι μου, αυτό το μπουκάλι θα το γεμίσω. Και εδώ πέρα έκανα αυτή εδώ τη γωνίτσα που έβαλα αυτά. Έχουνε μέσα, τέλος πάντων, αλλά τα έχω εδώ στο λύση. Έβαλα το λουλουδάκι μου και εδώ τα μπισκοντάκια της χιόνα, γιατί κάθε μέρα της δίνω μια λιχουδίτσα. Οπότε αυτή η γωνίτσα τακτοποιήθηκε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τις υπόλοιπες γωνίτσες. Επίσης τακτοποιήθηκε και το παράθυρο, όπου έβαλα εδώ πέρα, νομίζω καλύτερα θα με βολεύουν αυτά ψηλά. Και εδώ θα βάλω τα πορτοκάλια για τα μανταρίνια μου. Και έβαλα ένα λουλουδάκι ψεύτικο και εκεί τη γυάλα, αυτή την μπουκάλα, τέλος πάντων, όπως το λένε, το δοχείο. Θα βάλω ίσως κάτι φακελάκια από τσάι. Και τώρα που το είπα, κάτσα να τα βάλω, γιατί όλο το λέω και δεν το κάνω. Τσούπο τσούπο. Αν και δεν θα γεμίσει, αλλά δεν κάνω από την απόπειρά μου. Νομίζω ότι τώρα τα βάλα πιο ωραία, γιατί τα έκανα έτσι, τέλεια. Μου έχουν μείνει και δύο φακελάκια Nescafé καπουτσίνο και δεν ταιριάζει βέβαια, αλλά θα τα βάλω και αυτά εδώ. Ή να μην τα βάλω, δεν τα βάζω, άστο, μη χαλάσω και το ντεκορασιόνε. Πείτε ρε παιδιά, να βάλω αυτό εδώ που έχω αυτά και τα μπισκοτάκια της χιόνα στο παράθυρο. Αυτή την αλλαγή θα κάνω και θα βάλω εδώ τα μπισκοτάκια της χιόνα. Και είμαστε εντάξει. Νομίζω ότι τέλειξε. Και αυτά εδώ τα φακελάκια θα τα βάλω εδώ από πίσω. Λοιπόν, δείτε τι έκανα. Έφτιαξα αυτή εδώ τη γυάλα και έβαλα τα φακελάκια από τσάι. Έφτιαξα αυτή εδώ τη γωνίτσα, οι κούπες μου. Εδώ είναι οι καφέδες και η σοκολάτα και η ζάχαρη. Και εδώ έχω βάλει το λαδάκι μου. Και εδώ με βολεύει να τα έχω εδώ πέρα ψηλά. Έβαλα ένα διακοσμητικό λουλουδάκι, τη φρουτιέρα μου που θα βάλω, τα πορτοκαλάκια μου και τα μανταρινάκια μου. Και πίσω έβαλα τα κουκκίς της χιόνας. Και επίσης εδώ τραβάμε και την κουρτινούλα και την έχω, ας πούμε, μέχρι εδώ και φαίνεται και πάρα πολύ όμορφο. Και έτσι φαίνεται πολύ όμορφο. Την έχω κλειστεί κάποιες φορές, τώρα τη θέλω ανοιχτή. Κοιτάξτε ένα γερό που έχει. Όχι, κοιτάξτε μια καταδίκη. Κοιτάξτε πως φυσάει. Μπορεί να κάνει και focus. Χαμός, τέλος πάντων. Και τώρα πρέπει να πλύνω το νεροχύτη μου και να φτιάξω αυτή εδώ τη γωνίτσα, να τα βάλω στο ντουλάπι. Κατά τα άλλα είμαι ευχαριστημένη με εδώ. Αλλά έχουμε και αυτό εδώ το χάλι. Και αυτό εδώ το χάλι. Έχουμε δουλειά να κάνουμε δηλαδή σήμερα, δεν θα βαρεθούμε. Αυτό το σφουγγαράκι είναι το πρόχειρό μου σφουγγαράκι. Το έχω για να κάνω δουλειές εδώ στην κουζίνα. Αυτό εδώ το σφουγγαράκι είναι το καινούριο μου σκουδαράκι που κάνω τα πιάτα. Γενικότερα μου κάνετε πολλές φορές παρατήρηση για το τι σφουγγαράκι χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ ένα σφουγγαράκι για τα πιάτα και ένα άλλο σφουγγαράκι για να πλένω τα ποτήρια μου. Και έχω και ένα τρίτο αυτό εδώ πέρα που πάντα γίνεται, ας πούμε, το πιο παλιό μου το κάνω πρόχειρο.
και καθαρίζω το νεροχύτη μου, το μπάγκο μου, την εστία μου και γενικότερα. Δεν χρησιμοποιώ αυτό που χρησιμοποιώ στα πιάτα και στα ποτήρια για να κάνω και άλλες εργασίες ή άλλες δουλειές μέσα στο σπίτι. Οπότε σας το ξεκαθαρίζω γιατί κάποιες φορές ίσως μπερδευτείτε. Αυτό που είναι μπλε τώρα είναι για τα πιάτα και το πήρα μόλις χθες, το έπιασα, είναι καινούριο. Έχω εκεί πέρα άλλο ένα που είναι μόνο για τα ποτήρια και τις κούπες γενικότερα. Και αυτό εδώ που είναι το πρόχειρό μου. Απλά σας το λέω γιατί μπορεί να μπερδευτείτε και να νομίζω ότι με ένα σφουγγάρι τα κάνω όλα. Δεν τα κάνω όλα με ένα σφουγγάρι. Αυτό. Ωραία, κόπηκε το ρεύμα. Λαμπρά. Παιδιά, η κατάσταση έχει ως εξής: δεν έχουμε ρεύμα, μα έχει κοπεί. Τώρα για κάποιο λόγο το ring light ψιλοανάβει και πιστεύω θα το κάψω αυτή τη στιγμή που το έχω αναμένο. Αλλά anyway, έχω καθαρίσει εγώ εδώ πέρα. Τώρα έφτιαχνα αυτό εδώ το ντουλάπι και νομίζω ότι μπορείτε να διακρίνετε ελάχιστα ότι το τακτοποίησα, οπότε το κλείνουμε. Και τακτοποίησα επίσης και αυτή εδώ τη γωνίτσα, περιμένετε να σας τη δείξω. Να την, αυτή εδώ πέρα, με ό,τι φως έχει απομείνει. Αυτό είναι το ποτηράκι που πίνει ο Νίκος νερό, εδώ βάζω εγώ τα φάρμακα, δεν κάνει focus. Και έχω αυτό εδώ πέρα για τα πιάτα, οπότε τον άδειασα εδώ τον μπάγκο. Εδώ είναι τα καθαρά, θα πλύνω και αυτό το τσικαλάκι. Εδώ έχω καθαρίσει, αλλά αυτά θέλω να τα πετάξω, τα μπουκάλια. Αυτά είναι τα ντετόλ μου και αυτά θα τα φυλάξω, δεν τα θέλω άλλο πια έξω. Έχω μερικά πιάτα που θέλω να τα βάλω στο ντουλάπι. Αυτό θα το καθαρίσω και θα το στολίσω.
και να μαζέψω και λίγο εδώ το τραπέζι. Αυτά, το ring light για κάποιο λόγο ανάβει. Εξηγήστε μου τι, τραβάει λιγότερο ρεύμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω, το σπίτι γενικά δεν έχει ρεύμα. Τέλος πάντων, αφού ανάβει εγώ θα το κρατήσω λίγο αναμένα, ελπίζω να μην το κάψω. Αυτά. Έπαιξε ένα κεραυνό, τώρα έκανε ένα δυνατό boom και σβήσαν όλα. Να σου πω ότι δεν το περίμενα. Ψέματα θα πω, βρέχει. Αυτά. Τέλεια. Έκατσα εδώ στο δωμάτιο να γναντεύει τη βροχούλα. Έκατσα εδώ να γναντεύω τη βροχούλα. Να την βροχούλα, έχουμε αυτό το παράθυρο ανοιχτό. Και βρέχει. Απέναντι το σπίτι αυτό θα καταρρεύσει κάποια στιγμή. Το ανατύχος είναι εδώ. Ναι. Και εδώ τι βλέπετε τώρα από τη γειτονιά, δεν σας δείχνω κάτι άλλο, μην και κανείς. Αυτά. Ναι, δεν κάπου... έχουμε ούτε σήμα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι θα γίνει, δεν μας αφήνει η κατάσταση να δουλέψουμε, ναι. Που πολύ το θέλαμε και οι δύο σήμερα, κάναμε πολλή δουλειά. Και ακόμα θέλω λίγο ακόμα σημάζεμα. Πάμε που βγάλαμε όρεξη, ρε παιδιά. Ναι. Βασικά από το πρωί ήθελα να κάνω δουλειές. Έβλεπα βέβαια ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέω δεν πειράζει, ό,τι γίνει. Μετά που άρχισε να βρέσει, λέω. Οι εξωτερικές δουλειές δεν μπορούν να γίνουν εδώ. Εννοώ να πάω να βάλω 2-3 πλυντήρια που ήθελα. Και να απλώσω. Και λέω τουλάχιστον θα κάνουμε ένα σημάζεμα. Α, η Σιώνα είναι στο κλουβάκι. Θα κάνουμε ένα σημάζεμα. Αυτά. Και μια καθαριότητα. Εγώ οργανώνω και λίγο κουζίνα σήμερα. Άλλαξα λίγο και η διακόσμηση. Αυτά. Θα δείξει τώρα. Άμα επανέλθει το. Άμα επανέλθει το ρεύμα. Δεν έχουμε ένα μεσημεριανό, Νικολίτε. Θα γεννούμε. Σήμερα και φάμε τσικαλόπιτες. Σήμερα θα τσιφάμε και δυο μαζί παρέα. Να παρακαλάς να σωμάτσεις ρεύμα. Για να γυρίσει ο γύρος. Ναι. Θα πιστεύω ότι θα έχει ρεύμα μπάκης. Πλάκα θα να μην έχουμε πάλι ίντερνετ. Γενικότερα όταν μας κόβουν το ρεύμα δεν έχουμε ούτε ίντερνετ. Όχι επειδή είναι κλειστό το ρούτερ. Απλά όταν έρθει μετά το ρεύμα δεν έχουμε ίντερνετ. Γιατί το κάνω αυτό τώρα δεν κατέχω. Αγαπημένο ο τε. Ναι, ναι. Δεν θα, άμα δεν έχω ίντερνετ, θα γίνει παταγλιό. Σε κανένα βοσκότο που έχουν το καφάο και τρώνε οι Έλληνες και τα πρόβατα τα καλώδια. Δεν μπορώ να... Δεν νομίζω. Απλά πιστεύω ότι θα είναι και εκεί παλιά συστήματα, παλιά εννοώ κουτιά και τέτοια και θα τα χτυπά ή το νερό ή πράγμα και δεν γίνεται κάθε φορά που βρέσει να παίζουν μια και να μας κλείνουν για το ίντερνετ και να μην το έχουμε να έχουμε 2-3 μέρες και να μην έχουμε ίντερνετ. Γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Σας έχω μιλήσει για αυτή την κατάσταση, εξοργίζομαι όταν σκέφτομαι το ίντερνετ. Έχει γίνει σύριαλ, ότι μας κόβουν το ρεύμα, κόβεται και το ίντερνετ. Μετά κάνει το ίντερνετ να έρθει 2-3 μέρες. Ή θα μας το κόψουμε Παρασκευή και δεν θα έχω Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Δηλαδή, Δευτέρα δεν μου το έχουν κόψει ποτέ που θα μου το φτιάξουν μέχρι Τρίτη Τετάρτη. Όχι, κυρία μου, Σαββατοκύριακο για να χτυπήσω ενέσεις, να μην έχω τι να κάνω. Έρε, κάτι μηνύσεις που έχουν να παίζουν. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μετά θα ξεσκονίζω το PC. Mm-hmm, και μετά το γραφείο. Να δείξεις τα παιδιά πως ξεσκονίζω το PC. Είναι πολύ σοβαρό. Απ' έξω ξεσκονίζει το PC όπως ξεσκονίζει τα αντιπλά σου. Α. Θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο να σας δείξω πώς θα τον φτιάξετε από μέσα. Mm-hmm. Ναι. Να τον εκαθαρίσετε. Μπράβο, Νικολή μου. Απλά θα έχετε υπομονή. Γιατί εγώ θα το πάρω πολύ ώρα. Όχι, θα το βάλουμε στο γρήγορο. Ναι, θα εντάξει. Το ρίχνουμε, θα το κάνουμε εντάχει. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα βγάζει ούλα. Και τα βάζει, αλλά θα δείξει πως τα βάζει, τα βγάζει, τα σάζει, όλα αυτά τα μπάρμπαρα. Εντάξει, οκ. Μπράβο ρε Νικόλη Λεβέντη, άντρα δερδυλή. One hour later. Λοιπόν παιδιά, μόλις ήρθε το ρεύμα, άνοιξα την κάμερα και τώρα πρέπει να πάμε στο άλλο σημείο, με καίει το φως, πρέπει να πάμε στο άλλο σημείο για να καθαρίσουμε. Προς το παρόν η κουζίνα φτιάχτηκε, βέβαια και την ώρα που δεν είχα φως έκανα ένα σημάζεμα. Θέλω λίγο ακόμα, αλλά γενικότερα είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτά.
Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω σε λιγάκι. Βασικά κάτσε να κάνουμε και αυτή τη γωνία να μην τη βλέπω που είναι άσχημη. Να την τακτοποιήσουμε για να φύγουν όλα από τη μέση. Και να πάμε να φτιάξουμε εκεί πέρα το γυαλότουβλο που πρέπει να το καθαρίσω. Να του βγάλω όσο φύγει από αυτό το μαύρο λάδι που έχει βγάλει. Και να ξεσκονίσω λιγάκι να το φτιάξω πάλι όπως ήτονε. Αυτά. Η ώρα είναι 5 δεν είναι. Και δεν έχουμε φάει ακόμη μεσημεριανό. Διότι δεν είχαμε ρεύμα, πώς να ψήσουμε άλλωστε. Και είπαμε ότι θα πάρουμε κάτι απ' έξω. Ότι θα μου έφερνε μάλλον η μαμά κάτι απ' έξω. Γιατί έλειπε. Αλλά δεν βλέπω να έρχεται η μαμά. Ήρθε, δεν ήρθε. Μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Θα την πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Γιατί βρέχει. Και πήγαινε λέει σιγά σιγά στο δρόμο. Αυτά. Πάμε να κάνουμε δύο δουλειές, να τελειώσουμε, να κάτσουμε, ναι, γιατί εγώ ήδη έχω βαρεθεί. Τώρα που έγινε η παύση, ενώ εκεί που είχα ενέργεια και ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω, με έκοψε το ρεύμα, τώρα μου κόπηκε η ενέργεια. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε πάλι. Ω, ευχαριστώ. Μου φέρνει τσουρέτσι. Περίμενε. Σίτα μου φέρνει τσουρέτσι. Τσουρέτσι. Και πού καθάρισες εκεί? Τώρα θα καθαρίσω. Καθάρισα το παράθυρο εδώ, δεν βλέπεις. Λαμπίκος το έκανε ο Νικολή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα φάμε τι είναι, βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα τσουρέτσι. Κοίτα μας πήρες, πόσο καλά. Σουβλάκια. Λοιπόν, παιδιά, μας φέρανε εδώ πέρα την πραμάτια το σουβλάκι το καλό. Βγάζω και τα πιατάκια. Και έχουμε μετά να φάμε και γλυκά και τσουρεκά και λέει βασιλόπιτα. Τέλειο. Εκπληκτικό. Λοιπόν. Τώρα αυτό τι είναι, απ' όλα. Το χωρίς κρεμμύδι και ντομάτα. Να πούμε τι είναι αυτό με το χ μπροστά. Χωρίς. Χωρίς. Απ' όλα. Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Φύγε μωρή. Φύγε μωρή σουρλουλού. Καλό φαίνεται, αυτό θέλει πέταμα, έπεσε. Καλό φαίνεται. Θα το δοκιμάσω με ναι. Αυτό είναι σε ένα Νικολάκι. Θα δοκιμάσουμε παιδιά και θα δούμε να φέρω να βάλουμε λίγο πάπρικα που είναι νόστιμη. Παιδιά ήρθε το φαγητό όπως καταλαβαίνετε. Θα βάλω λίγο πάπρικα γλυκιά. Θα βάλω και λίγο πάπρικα καυτερή γιατί εμένα μου αρέσει. Να το σουβλάκι. Και βλέπουμε τι θα γίνει. Πιστεύω να είναι καλό. Πρώτη φορά παίρνει η μαμά μου από εκεί. Θα δούμε. Θα δούμε και άγριες μέλισσες και μετά θα ξανανοίξω την κάμερα να κάνουμε λίγο ακόμα δουλίτσες. Αντίο! 3 hours later. Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε και εμάς εδώ πέρα. Τι κάνει το κολλήσι μου, τι κάνει η κοκόνα μου.
Τι κάνει, βαριέται, βαριέσαι, βαριέσαι. Για να σε δείξω στα παιδιά πόσο όμορφη είσαι. Βαριέσαι. Τι κάνεις εκεί πέρα. Τι. Τι. Όπα, όπα. Εμεγάλωσε το κοπέλι. Και βάρινε. Εγρύλισες μου. Άμα κάνω τώρα ότι φεύγω. Εντάξει, αυτά είναι κόλπα βρώμικα. Λοιπόν, παιδιά, φεύγω από εδώ γιατί φαίνεται το φως. Λοιπόν, παιδιά, μετά από αρκετή ώρα ανοίγω την κάμερα, αφού φάγαμε, κάτσαμε, είδαμε το έργο μας, είδαμε λίγο άγριες μέλισσες, το επεισόδιο που δεν είχα δει. Τώρα θα καθαρίσουμε το γυαλότουβλο που έχει βγάλει και αυτό την υγρασία του και πρέπει να καθαριστεί γιατί φαίνεται άσχημα. Η κουζίνα είναι συγχυρισμένη, καθαρή, περιποιημένη. Το σπίτι, βέβαια, θέλει ένα σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα. Δεν θα το κάνω τώρα τέτοια ώρα γιατί βαριέμαι. Επίσης, έχω εδώ την απλόστρα στη μέση μες του σαλονιού. Ναι, γιατί έξω βρέχει και φυσάει και θα μου τα πάρει τα ρούχα, οπότε δεν το διακινδυνεύω. Θέλω ένα στεγνοτήριο. Θέλω ένα στεγνοτήριο. Εσένα δείχνω. Τέλος πάντων. Πλυντήριο πιάτο. Πλυντήριο πιάτο να έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Ούτε να έχουμε το πλυντήριο ούτε στεγνοτήριο. Θα μου τα στεγνώνεις εσύ. Κάθεσαι έξω έτσι να τα κουνάς, να στεγνώνε. Φου, θα τα φυσάς, ωραία, αφήσω τα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το γυαλότουβλο που πρέπει να το καθαρίσουμε για να τελειώσουμε, να κλείσει αυτή η μέρα, αυτή η καθαριότητα εδώ, σαλόνι, κουζίνα. Το υπόλοιπο σπίτι είναι καθαρό, δόξα τω Θεώ. Θέλει απλά ένα σημάζεμα, πότε λίγο. Και το δικό μας δωμάτιο μένει ακόμα για το... Και το δωμάτιο του Νίκου είναι καθαρό. Το δωμάτιό μας είναι σημαζεμένο, απλά θέλει... Πάλι ένα σημείο έχει εκεί πέρα λίγο υγρασία και πρέπει να το καθαρίσω. Αυτό τώρα θα το κάνω αν είναι αύριο, γιατί τώρα τέτοια ώρα δεν πάω να πετάξω χλωρίνη και σπρέκι γενικότερα και να πάμε να κοιμηθούμε και να το μυρίζουμε. Οπότε θα το κάνω αν είναι αύριο, αν είναι λίγο καλύτερα ο καιρός που να μπορώ να ανοίξω λίγο και την πόρτα να ξεμυρίσει. Αυτά. Και θα κλείσουμε εδώ το βιντεάκι, θα σας χαιρετήσουμε, θα σας κάνουμε τις αντιδράσεις που πρέπει και θα πούμε αντίο γιατί θα έχει βγει 150 ώρες και το σημερινό. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα εδώ πέρα το γυαλότουβλο τι πρόβλημα έχει. Να το πρόβλημα. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, μου πέταξε εδώ πέρα και δεν μου αρέσει. Εντάξει, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό δεν μας το είχε κάνει τόσο. Δεν μας το είχε κάνει πέρσι. Είχε κάνει λίγο σε μια γωνίτσα εδώ, αλλά το είχα καθαρίσει αμέσως. Εδώ πέρα τώρα έχει κάνει ζημιά. Τέλος πάντων. Θα σας ακουμπήσω κάπου. Βγάζουμε αυτό το βάζο. Παραλίγο να σκοτωθώ. Και εγώ θα σας ακουμπήσω εδώ. Ελπίζω να βλέπετε. Εδώ, τσούπου, νάτο. Και θα φέρω τώρα να το σφουγγαροπανίσω.
Λοιπόν, έτοιμο, έβαλα εδώ τα μαξιλαράκια μου, ξεσκόνησε το σκαμπό, γυάλισε. Ευτυχώς είναι κάτι επιφανειακό, το οποίο φεύγει. Δεν είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Με λίγο τρίψιμο, μια σαπουνάδα καλή, έχει φύγει. Οπότε ναι, καθάρισα, ξεσκόνησα εδώ πέρα, τα ξαναέβαλα όμορφα. Σώπα χιόνα, γιατί φωνάζεις? Ναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφη. Η γωνίτσα μου αυτή εδώ πέρα μου αρέσει και αυτό εδώ. Γενικότερα όλο αυτό εδώ μου αρέσει. Το λέει αυτό, σου βλέπεις και φωνάζεις? Είσαι χαζή, παιδί μου. Εσύ είσαι αυτή! Εσύ είσαι! Σίδε. Εσύ είσαι αυτή! Είσαι χαζή! Είσαι χαζή! Εσύ είσαι! Είσαι χαζή! Φοβάσαι τον ίδιο στον εαυτό! Κανένα δεν θέλει, τον εαυτό δεν θέλει. Παιδιά, τελείωσα! Έκατσα! Είναι τρελή, να την. Κοιτάζει τον εαυτό του στο τζάμι και του φωνάζει. Σας το έχω πει ότι το σκυλί μου έχει ψυχολογικά θέματα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς το αγαπάμε το πως είναι. Εμείς δεν κρίνουμε κανένα σε αυτή την οικογένεια. Είναι τραγικό. Τέλος πάντων, παιδιά, τελείωσα. Αύριο πάλι θα κάνω 2-3 δουλίτσες ακόμα. Λίγο-λίγο κάθε μέρα, γιατί πραγματικά δεν μπορώ. Πάμε τώρα να κάνουμε την κλήρωση, να την τραβήξω μία με το κινητό. Ναι, με την κάμερα, με το κινητό δεν την τραβάω, δεν πειράζει. Θα το τραβήξω και με το κινητό, γιατί μπορεί να είναι κάποια κοπέλα που να με ακολουθώ και στο Instagram, οπότε να το δει. Θα φέρω και το κινητό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση, να τραβήξουμε το βιντεάκι, το κλιπάκι να υπάρχει και θα κάνουμε outro. Δηλαδή θα σας χαιρετήσουμε μαζί με τον Νικολή. Πάμε, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε εδώ στο γραφείο του Νικολή. Τώρα θα κάνω την κλήρωση στο βίντεο Vlogmas Day 2, το οποίο κλήρωνα κάποια δωράκια από Απιβίτα, μια περιποίηση προσώπου τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όποια και αν τύχει. Εσείς τώρα θα το έχετε δει το σχόλιο ήδη, ελπίζω. Η ενδιαφερόμενη να το έχει δει. Οπότε... Ναι. Ξεκινάμε. Το βαλές. Περιμένετε να γυρίσω λίγο την κάμερα. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, περίμενα να το τραβήξω. Και με το κινητό μου. Πού κοιτάω, εδώ το start, ε. Πάτα start. Ένα. Α. Για να το κάνουμε σωστά, όπως πρέπει. 1000, 2000, 2100, 2200. 2.400, 2.500, 2.700, 2.800. Πες τι, πόσα σχολεία έχει? Δεν ξέρω, Νικολή μου, δεν θυμούμαι, καμάρι μου. 3.275 λέει εδώ. Σωστά το λέει. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνεις? Φαντάζομαι... Το start πρέπει να πω. Πατάω start. Πάτησες, πάτα το. Τέλεια. Μαρία Παπαδοπούλου, και έχει κάνει καρδούλες πολλές. Συγχαρητήρια στο κορίτσι. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία Παπαδοπούλου, που κέρδισες το δωράκι. Ήσουν πάρα πολύ τυχερή. Συγχαρητήρια. Να έχεις και καλές γιορτές. Εμείς θα τα πούμε τώρα, θα την κάνουμε. Θα πάμε να γραφιτσώσουμε το σχόλιο μας κάτω από το βίντεο για να το δει ότι κέρδισε. Και το έχω τραβήξει και στο Instagram για πάνε ενδεχόμενο. Οπότε αυτά. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ροή του προγράμματος after the comment.